Ζωγραφίες είναι αυτές στην πλάτη μας τώρα. Αυτές οι ζωγραφίες είναι αυτές οι ζωγραφίες που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Χαρούμενες, γιατί επειδή είναι πολύ βαριά επικαιρότητα, αποφασίσαμε να κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Πολλές φορές οι παιδοψυχολόγοι της αστυνομίας αποκαλύπτουν την κακοποίηση από τις ζωγραφιές. Αλλά αυτές τις ζωγραφιές θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Αντώνη Τσολναρά. Έπεσε το μάτι μου απευθείας να ξέρετε τις ζωγραφιές. Γιατί είναι τώρα μια σύνδεση πάρα πολύ όμορφη, πολύ ιδιαίτερη, να μας γνωρίσει και τις καλεσμένες μας. Χαμογελάς, Αντώνη, χαίρεσαι που είσαι εκεί. Παιχνίδια από τις παιδικές ζωγραφιές των παιδιών. Παίρνουν ζωή. Ναι, παιδιά, καλημέρα και πάλι. Θυμήθηκα τις παιδικές μου αναμνήσεις και πρέπει να σας πω ότι όταν η παιδική φαντασία συνδυάζεται με το μεράκι, θέλω να σας δείξω ότι έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η Αγγελίνα Χριστοδουλή θα μας πει λίγα λόγια για το τι ακριβώς κάνουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εδώ πέρα στην Creating Stories παίρνουμε τις ζωγραφιές των παιδιών και τις κάνουμε κουκλάκια. Παίρνουμε όλη τη φαντασία τους λοιπόν και φτιάχνουμε ακριβώς το ακριβές σχέδιο που κάνουν στη ζωγραφιά τους. Αντώνη, φαντάζομαι ζωγράφισες και εσύ τώρα κάποια ζωγραφιά εκεί πέρα για να γίνει κουκλάκι μετά. γιατί σε έβλεπα όλη την ώρα αυτή, κάτι έκανες εκεί πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κοιτούσα όλα αυτά εδώ τα οποία έχουν δημιουργήσει στον χώρο τους και πρέπει να σας πω ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ξύπνησαν πραγματικά τις παιδικές μου αναμνήσεις, είναι πάρα πολύ όμορφες όλες αυτές οι εικόνες. Η Αγγελίνα μου έλεγε κιόλας ότι δεν υπάρχει μουτζούρα για την ίδια, δεν υπάρχει καμία μουτζούρα από αυτό που ζωγραφίζουν τα παιδιά και ό,τι ζωγραφίζουν το υλοποιούν, δηλαδή το κάνουν κάποιο αντικείμενο. Για να μας πει και πώς ξεκίνησε να μην φτιάξουμε. Εμάς σκοπός μας είναι να μην φτιάξουμε το τέλειο κουκλάκι, δηλαδή ένα κουκλάκι του εμπορίου, αλλά να φτιάξουμε ακριβώς το ίδιο σχέδιο που έκανε το παιδάκι μαζί με όλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν είναι η τέλεια κούκλα, είναι ακριβώς η φαντασία του παιδιού. Ξεκινήσαμε πολύ αριστεχνικά, όταν η μητέρα μου το 2013 έκανε το πρώτο της μαξιλαράκι σε κέντημα, γιατί κάνουμε και μαξιλαράκια και μπρελοκάκια και έχουμε και άλλα έτσι project από τη φαντασία των παιδιών. Και το 2020 ξεκινήσαμε κανονικά την επαγγελματική μας έτσι, πορεία και μέχρι τώρα μετράβε περίπου 900 σχέδια και περίπου 500 παιδιά έχουν πάρει σχεδιάκια από εμάς. Έχουν πάρει ένα κουκλάκι, ένα μπρελόκ, ένα μαξιλαράκι από τη ζωγραφιά τους. Πόσες μέρες σας παίρνει για να το κάνετε πράξη όλη αυτή τη φωτογραφία? Ανάλογα το σχέδιο περίπου 1 έως 3 ημέρες. Και φανταζόμαστε. Ανάλογα το σχέδιο πάντα. Είναι ανάλογα τη ζωγραφιά. Έχετε κάνει πολλά παιδιά χαρούμενα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ωραίες ιδέες και ωραίο στρώμα. Να είστε καλά. Και εμάς αυτή είναι η χαρά μας. Ευχαριστούμε και εσάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.